εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού, όπου οι άνθρωποι μετρούν καθημερινά τον αριθμό των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων και των νεκρών, έρχεται σήμερα ο Ευαγγελικός Λόγος διαστόματος του Ιησού Χριστού, πανιερότατε Άγιε Μητροπολίτα Κύκου και Τηλυρίας, σεβαστών ιερατείων, λαέ του Θεού ηγαπημένε, να δώσει την παραμυθία στον κάθε άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται υπό την σκιάν του θανάτου. Σήμερα λοιπόν ο Χριστός απαντά στο υπαρξιακό πρόβλημα του ανθρώπου. Απαντά δηλαδή στο σκοπό της ύπαρξης και της πορείας του ανθρώπου πάνω σε αυτήν τη γη. Το ερώτημα λοιπόν που θέτει ένας νομικός είναι τι ποιήσω ή να ζω είναι αιώνιον κληρονομήσω. Θέτει το ερώτημα δηλαδή του προορισμού του ανθρώπου. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Πώς θα αποκτήσει ο άνθρωπος να γίνει πολίτης του Παραδείσου. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί την καθημερινή φοβία και τον τρόμο του από αυτή την πανδημία που έγινε παγκόσμια μάστιγα, αλλά και που η έξαρσή της σε αυτές τις μέρες τόσο στον ελλαδικό όσο και στον κυπριακό χώρο έφτασε τα όρια της απελπισίας και της απόγνωσης του ανθρώπου. Ο Χριστός λοιπόν απαντάει ευθέως ότι ο άνθρωπος για να μπορέσει να γίνει πολίτης της Βασιλείας του Θεού και να κληρονομήσει την αιώνια βασιλεία, την αιώνια ζωή, πρέπει να αγαπήσει τον Θεό από όλη την καρδία του, μέσα από την ψυχή του, με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του και βεβαίως από τη διάνοιά του, ο νους του να είναι αδιαλείπτος στραμμένος προς τον Θεό. Και ακόμη κάτι, δεν αρκεί μόνον η αγάπη αυτή προς τον Θεό. Τούτη η αγάπη έχει πρακτική διάσταση. Είναι η αγάπη στον πλησίον. Και εδώ θέτει λοιπόν στη συνέχεια ο νομικός, ο οποίος προσήλθε για να πειράξει τον Χριστόν, το ερώτημα «Τις εστίμου πλησίον». Και πράγματι αυτές τις μέρες αυτό το ερώτημα βασανίζει τον κάθε έναν από εμάς. Ποιος είναι ο πλησίον μου, ποιος είναι ο αδερφός μου, ποια είναι η εικόνα του Θεού, και όλοι είμαστε φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι. Ο άλλος, ο άνθρωπος, ο πλησίον έγινε φόβητρο, έγινε επικίνδυνος. Όταν μας πλησιάσει απομακρυνόμαστε 2 μέτρα. Αυτός ο πλησίον δεν μπορεί να δώσει το χέρι για τον φόβο της μολύνσεως. Αυτός ο πλησίον δεν μπορεί να αγαπηθεί διότι είναι επικίνδυνος. Όμως εδώ ο Χριστός δίνει μια απάντηση παραμυθίας σε αυτή την ανθρώπινη απελπισία και την ανθρώπινη απόγνωση. Αυτήν τη στιγμή λοιπόν όπου ο καθένας μας ενώπιος ενωπίω με τον Θεό
προτρέπει ο Ιησούς Χριστός και τονίζει, αν θέλεις για να ξεπεράσεις αυτόν τον φόβο και αυτόν τον τρόμο και αυτή την απελπιστική κατάσταση, να αγαπήσεις τον Θεό με όλη την καρδιά σου. Η καρδιά είναι το κέντρο αναφοράς της ύπαρξης του ανθρώπου. Γι' αυτό το πρώτο λοιπόν που ζητάει ο Χριστός από τον άνθρωπο είναι μέσα από την καρδιά του να αγαπήσει τον Θεό. Δεύτερον, με όλη την ψυχή του. Η ψυχή του ανθρώπου είναι δοσμένη στον πειρασμόν και τον θάνατον ή είναι υποταγμένη στις σατανικές και δαιμονικές δυνάμεις ή ανυψώνεται στο Θεό Δημιουργό από τον οποίον παίρνει ανάπαυση και παίρνει δύναμη και ενισχύεται στον αγώνα και την πορεία της ζωής του για την αιώνια ζωή. Το τρίτο είναι να αγαπήσει ο άνθρωπος με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του. Η ύπαρξή μας δεν πρέπει να είναι υποταγμένη στο φόβο και τον τρόμο της ίωσης του κορονοϊού, αλλά όλη η ύπαρξή μας, λέει ο Χριστός, όταν είναι δοσμένη στον Θεό, δεν φοβάται, δεν τρέμει, δεν απελπίζεται, αλλά παίρνει δύναμη, ενισχύεται και επίσης με όλη την δύναμη του μυαλού του πρέπει να αγαπήσει τον Θεό. Αγαπώντας λοιπόν τον Θεό, δυνόμενος ο άνθρωπος εις τον Θεό, υπερβαίνει το φόβο της πανδημίας και του κορονοϊού και κάθε άλλου τρόμου που απειλεί τη ζωή μας. Εξάλλου, ούγαρ έχομεν οδεμένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Ασφαλώς όμως, επειδή διαθέτουμε την ύπαρξή μας σε αυτόν τον γήινον κόσμο για να καταξιωθούμε της αιώνιας ζωής, πρέπει να αγαπήσουμε τον πλησίον όπως τον εαυτό μας. Αυτή είναι η υπέρβαση του εγωκεντρισμού. Αυτή είναι η υπέρβαση της εσωστρέφειας. Αυτή είναι η υπέρβαση του θανάτου όταν αγαπούμε τον πλησίον μας. Διότι είναι ψεύτης εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Θεό που δεν τον βλέπει, ενώ μισά τον πλησίον του. Η αγάπη στον πλησίον είναι ο δρόμος που οδηγεί τον καθένα μας στην αιωνιότητα. Μια αγάπη με το υπόδειγμα του ίδιου του Ιησού Χριστού, ο οποίος δίνει μια κενωτική αγάπη, αδειάζει την θεϊκή ύπαρξή του, γίνεται άνθρωπος και ανεβαίνει στο Σταυρόν για να σώσει τον κόσμο ως θεάνθρωπος. Αυτή είναι η αγάπη του πλησίον, διότι ο κάθε πλησίον, ανεξαρτήτως φιλής, φίλου, εθνικότητας, ιδιαιτερότητας, είναι εικόνα του Θεού, είναι αυτός που έχει τα πνευματικά χαρίσματα και πορεύεται, συμπορεύεται μαζί μας. Εξάλλου, αυτό σημαίνει η Εκκλησία. Όλη η συνάθρηση των πιστών, κλήρου και λαού, όλοι σε μιαν ομαδική, συνοδική, συλλογική, εκκλησιολογική και πνευματική σύναξη, μέσα από μια χριστολογία σωτηριολογική. Αυτή είναι η έννοια της Εκκλησίας. Δεν είναι μόνον ο ναός, δεν είναι μόνον ο κλήρος, η ιεραρχία από πατριάρχες και αρχιεπισκόπους και επισκόπους, αλλά είναι το σύνολο του λαού του Θεού. Αυτοί πορεύονται, αυτοί συμπορεύονται, αυτοί αγιάζονται και συγκροτούν την Εκκλησία.
Γι' αυτό και δεν μπορεί να τελεστεί Θεία Λειτουργία χωρίς την παρουσία έστω και ενός λαϊκού μέσα εις τον ναό. Αυτό όμως λοιπόν δημιουργεί σε όλους μας προϋποθέσεις αγάπης. Έτσι λοιπόν η αγάπη του πλησίον θα πρέπει και φαίνεται αυτές τις μέρες με αυτή την αγάπη των γιατρών και των νοσηλευτών, οι οποίοι δίδουν όλο τον εαυτό τους, την επιστήμη τους, ρισκάρουν την υγεία τους, τις οικογένειές τους για τον πλησίον, γιατί τον βλέπουν όπως τον εαυτόν τους. Άλλο παράδειγμα δεν θα μπορούσα νομίζω να δώσω για να καταλάβουμε τι σημαίνει πλησίον. Αυτό λοιπόν για τον οποίον δίνει ο άλλος όλη τη φροντίδα του, ακόμη και τον κίνδυνο της ζωής του και της υγείας του, για να σώσει τον άνθρωπο, για να σώσει τον πλησίον. Έτσι συμπορευόμαστε προς την Βασιλεία του Θεού. Με αυτό το δόσιμο της λατρείας του αληθινού Θεού, με όλη την καρδιά μας, με την ψυχή μας, με την δύναμη της ύπαρξής μας και το μυαλού μας και την αγάπη στον πλησίον μας, στον κάθε άνθρωπο αδιακρίτως που έχει την ανάγκη μας, που πονά, που δοκιμάζεται, που κινδυνεύει. Αυτή η πορεία, αυτή η αγάπη οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Αυτήν, με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε την αιώνια ζωή. Αμήν.